Εμείς όμως θα κλείσουμε με θέμα που έρχεται από το μπάσκετ, καθώς στο Ηράκλειο συναντήθηκαν δύο καλοί φίλοι και βεβαίως αθλητές μπάσκετ. Ο ένας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για τον Αϊθαλή αθλητή της ΑΕΚ που έχει κατακτήσει πολλά με την Ένωση, Δημήτρη Μαυροϊδή, που έχει καταγωγή από την Κρήτη. Ο άλλος είναι πρωταθλητής Κρήτης με το Αρκαλοχώρι, Παντελής Μαραγκάκης, και οι δύο είχαν πολλά να πούν με την ευκαιρία και βεβαίως μίλησαν και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Ακούσαμε και για εθνική και για Αντετοκούμπο. Ο ένας, παράδειγμα προς μίμηση στο ελληνικό μπάσκετ, συνδέθηκε με την ΑΕΚ, κατέκτησε τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη, και ενώ πολλοί άνθρωποι του αθλήματος έβαζαν στοίχημα πως θα σταματήσει, αυτός συνέχισε και συνεχίζει και στήριξε την ομάδα που έγινε η οικογένειά του. Ο άλλος παίρνει τα εύσημα καθώς αποφάσισε να στηρίξει τη δική του μπασκετική οικογένεια και ένα μέρος που περνάει δύσκολα τα τελευταία χρόνια, το Αρκαλοχώρι. Και όχι μόνο το έκανε, αλλά θέλει πλέον να γίνει και μέλος μιας ομάδας που θα γράψει ιστορία, ανεβαίνοντας κάθε χρόνο και μία κατηγορία, με αφετηρία το πρωτάθλημα Κρήτης της ΕΚΑΣΚ. Δημήτρης Μαυροϊδής και Παντελής Μαραγκάκης. Τους ενώνει η Κρήτη, τους ενώνει και το μπάσκετ. Και αμφότεροι συναντήθηκαν στο Ηράκλειο αφού είπαμε να τους δώσουμε την assist, γνωρίζοντας πως έχουν την χημεία για να γίνουν τηλεοπτικά συμπαίκτες. Σε βλέπουμε εδώ, έχεις ένα καλό φίλο στο Αρκαλοχώρι, σε μια ομάδα που είναι νέα δύναμη ίσως του κρητικού μπάσκετ. Έτσι δεν είναι? Εννοείται ότι θέλουμε μια ομάδα της Κρήτης να πρωταγωνιστεί και να είναι στα μεγάλα σαλόνια με την έλλειψη του Ρεθύμου πια. Πρέπει η Κρήτη να έχει μια ομάδα. Όποια ομάδα καταφέρει από την Κρήτη να ξαναβρεθεί στην Α1 θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, γι' αυτό στηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν τα παιδιά σιγά σιγά να ανεβαίνουν και μακάρι να τους δούμε και μια μέρα στην Α1. Παντελή, καταρχάς θα ξεκινήσω από την έκπληξη. Εδώ με το σέντερ της ΑΕΚ, τον Αϊθαλή Δημήτρη Μαυροϊδή, σας συνδέει μια φιλία. Ναι, είναι μια φιλία χρόνων. Ο Δημήτρης είναι από την Κρήτη, οπότε κατεβαίνει κάθε χρόνο για τις διακοπές του. Τώρα προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε να βοηθήσει λίγο και την ομάδα εδώ στην Κρήτη. Είναι ακόμα παραγωγικός όμως, είναι πολύ καλά σωματικά, θα παίξει για άλλο ένα ακόμα χρόνο στην ΑΕΚ. Και ήρθε λίγο Κρήτη να τον ετοιμάσουμε να είναι έτοιμος για το επόμενο πρωτάθλημα που θα είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Κάθε χρόνο χάνει δύο χρόνια, στην ουσία αλλάζει και ταυτότητα. Είναι έτοιμος για μια ακόμα καλύτερη χρονιά από πέρυσι. Είναι αιώνιος έφηβος που λένε. Υπάρχει συνταγή για σένα προσωπική, η Κρήτη μήπως το νερό εδώ, για να είσαι τόσα χρόνια σε τέτοιο υψηλό? Έρχομαι εδώ πέρα, τρώω τα αντικριστά μου, αυτά τα οφτά μου και παίρνω δύναμη για το μέλλον. Διακοπές στον τόπο σου, στο αγαπημένο σου χωριό, έτσι βρίσκεις δαστείου? Πάντα κάθε καλοκαίρι κατεβαίνουμε με την οικογένεια, πάρουμε δυνάμεις για την δύσκολη συνέχεια. Εδώ πέρα στον τόπο μας πάντα πρέπει να έρχομαι και όσο μπορώ θα έρχομαι και τα επόμενα χρόνια. Είδαμε χθες την εθνική με Γιάννη Αντετοκούμπο και μας άνοιξε την όρεξη εν ώψη Ευρωμπάσκετ. Νομίζω ότι έχουμε τρομερό υλικό φέτος, έχουμε μεγάλη τύχη να πάμε καλά, δεν να λέμε για μετάλλια και αυτά, και τα παιδιά το είπαν αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε μετάλλια και αυτά. Έχουμε ένα καλό υλικό που νομίζω ότι αν δέσει και βρεθεί, συν τον Γιάννη που είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο εννοείται, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Υπάρχουν αντίπαλοι πολύ δυνατοί και αρκετές δυνατές ομάδες, αλλά νομίζω ότι το υλικό που έχουμε φέτος είναι υπερπλήρες. Και είναι ότι ο στόχος είναι η ομάδα να πάει ψηλά και να είναι ένα πρότυπο και για την τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα και για το νησί. Το μπάσκετ στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι πονάει, ενώ διαχρονικά είχε καλές παρουσίες και πρέπει χρόνο με το χρόνο όλες οι ομάδες να κάνουμε βήματα ώστε να το ξαναφτάσουμε εκεί που πρέπει. Δεν κρύβεται από ό,τι καταλαβαίνω ότι η ομάδα μπορεί ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και μια δεύτερη συνεχόμενη άνοδο. Εντάξει, οι προπονητές και οι διοικητές μπορεί να μην το λένε. Εγώ θα πω ότι ο στόχος μας είναι για άλλη μια χρονιά η άνοδος. Τώρα θα κάνουμε τα πάντα και παίκτες και προπονητές και διοίκηση όλοι να βοηθήσουν όσο μπορούν ώστε να πετύχουν πάλι και φέτος.